Δεν πιστεύω να γίνουμε θέμα. Αποκλείεται, σεβασμιότατε. Τα ίδια σκατά είναι. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση, την δήλωση των δημοσιογράφων από το πρώτο θέμα, στην οποία λέει ότι η Συντακτική Επιτροπή και όλοι οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας καταγγέλουμε στον ελληνικό λαό τις μεθοδευμένες και συκοφαντικές επιθέσεις που δέχεται η εφημερίδα και τις επιθέσεις που δέχεται ο Θέμος Αναστασιάδης και μιλάει για οργανωμένη και προαναγγελθήσα επίθεση στο πρόσωπο του Θέμου Αναστασιάδη που αποτελεί κορύφωση των επιθέσεων της εφημερίδας με στόχο τη διάσπασή της ή την πώλησή της σε διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα. Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας στο πρόσωπό του και λέει η ανακοίνωση ακολουθούν υπογραφές των δημοσιογράφων του πρώτου θέματος. Οφείλω να πω ότι επειδή ως όνομα εμπλέκεται ένας εκ των συνιδιοκτητών της εφημερίδας, ο Θέμος Αναστασιάδης, θέλω να σας διαβεβαιώσω πρώτον ότι στην ανακοίνωση η οποία δόθηκε προλίγου δεν συμμετέχω εγώ. Και κακώς αναφέρεται ως ανακοίνωση της εφημερίδας πρώτο θέμα, έπρεπε να αναφέρεται ως ανακοίνωση του Θέμου Αναστασιάδη. Και αυτό το θεωρώ μείζον και σοβαρό, διότι δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεύτερον, θέλω να καταστήσω σαφές στον κόσμο ότι για μένα είναι πιστευτό ό,τι πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ό,τι δηλώσει ο κύριος Ανδριανός στη δικαιοσύνη. Θεωρώ δεδομένο ότι ό,τι πει είναι αληθές. Επομένως δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο για τον οποίο βγήκε μία ανακοίνωση άμυνας από την εφημερίδα εν ονόματι των συντακτών χωρίς αυτοί να ερωτηθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι από σήμερα αρχίζουν εξελίξεις και στην εφημερίδα για την θέση μου, τη σχέση μου, την επικοινωνία και την όποια άλλη εν πάση περιπτώσει κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί εξαιτίας της εμπλοκής του Θέμου Αναστασιάδη σε αυτή την άθλια ιστορία. Σήμερα την απάντηση την έδωσαν οι δημοσιογράφοι στο πρώτο θέμα, ο λόγος ανήκει σε αυτούς. Γίνεται μια επίθεση νταβατζίδων απέναντι στην εφημερίδα, με στόχο τη διάλυσή της, και ο καθένας κρίνεται τη θέση του. Εάν είναι με την εφημερίδα ή αν είναι με τους αντιπάλους. Σκοπεύετε να αποχωρήσετε εσείς? Η εφημερίδα, εγώ θα δώσω τον αγώνα μαζί με το πρώτο θέμα, όπως είπαν και οι συντάκτες. Στον Μάκη εύχομαι καλή επιτυχία. Πιστεύετε ότι εκείνος θα εγκαταλείψει? Δεν πρόκειται ποτέ να πω την παραμετρή κουβέντα εναντίον του. Όχι, και οτιδήποτε για να πει δεν πρόκειται να απαντήσω για λόγους εξωπρέπειας. Νομίζω θα πω λίγο για σκατολογία. Πιστεύω ότι όποιος φέρει βάρη επάνω του και όποιος αντιμετωπίζει προβλήματα θα πρέπει να κάνει ακριβώς το αντίθετο, να διευκολύνει την εφημερίδα και όχι να την επιβαρύνει είτε δια της παρουσίας του είτε δια των ανακοινώσεών του. Θεωρώ ότι το θέμα είναι μείζον, θεωρώ ότι είναι σοβαρό, θεωρώ ότι δημιουργεί μεγάλη κρίση και στην εφημερίδα και στις σχέσεις μας και θεωρώ ότι η στάση μας απέναντι στους αναγνώστες που τιμούν την εφημερίδα και τον κόσμο πρέπει να είναι η αλήθεια και τίποτα άλλο. Τα μισόλογα θα χαρίσω στους πολιτικάντιδες. Εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική. Εμείς λειτουργήσαμε, οι συνάδελφοι, λειτουργήσαμε αυθόρμητα, αυτοβούλως. Είναι η τοποθέτησή μας απέναντι σε ένα θέμα. Θεωρούμε ότι η εφημερίδα δέχεται επίθεση. Δεν είναι καινούργια η επίθεση. Δέχεται επίθεση εδώ και καιρό. Κορυφώνεται. Κύριε Κουτζιάννη, και... ναι. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς το θεωρείτε αυτό? Έχετε, παρακαλώ κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Πώς το θεωρείτε αυτό? Γνωρίζετε τι είπε ο κύριος Ανδριανός? Εσείς πώς κάνετε εκ των προτέρων μια ανακοίνωση χωρίς να έχετε ακούσει, χωρίς να έχετε δει, χωρίς να ξέρετε τι αποδεικτικό υλικό υπάρχει? Εγώ θα σας πω μόνο μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό σας ρωτώ. Να. Το αποδεικτικό υλικό δεν το έχουμε ούτε εμείς, εφόσον ο κύριος Ανδριανός δεν... Γιατί θέλει να μιλήσει, βιαστήκατε δεν λοιπόν? Δεν το έχουν ούτε οι άλλοι συνάδελφοι των άλλων εφημερίδων. Γιατί βιαστήκατε λοιπόν να κάνετε την ανακοίνωση αυτή? Σας απαντώ ότι δεν το έχουμε ούτε εμείς το υλικό, δεν το έχουν όμως ούτε οι άλλες εφημερίδες, οι οποίες βιάστηκαν να αναφέρουν το όνομα. Αυτό δεν είναι για εσάς επίθεση, κύριε Χατζηνικολάου?
η διασκατά είναι. Έφτασε μόλις ανακοίνωση από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Ο τίτλος είναι «Εκτός της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος». Εμείς είπαμε ότι ηθικά ο κύριος Τριανταφυλόπουλος δεν είναι μέσα στην εφημερίδα. Όταν δίνουμε μία μάχη, βρίσκουμε στο πλάι μας δημοσιογράφους και άλλα μέσα που αμφισβητούν την εξουσία. Απλά, πολύ απλά, αμφισβητούν πού βρίσκεται η αλήθεια σε όλη αυτή την υπόθεση. Λυπούμεθα ιδιαίτερα, λέει η ανακοίνωση, που ο κύριος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, χωρίς να γνωρίζει καν τι κατέθεσε ο κύριος Ανδριανός, βγήκε προκαταβολικά να δηλώσει ότι συμφωνεί μαζί του εκ των προτέρων για την υπόθεση Ζαχόπουλου. Προφανώς έχει κάνει τις επιλογές του. Η ανακοίνωση συνεχίζει. Θα περιμέναμε να εκφράσει τις απόψεις του εντός της εφημερίδος και όχι την ώρα που δεχόμαστε επιθέσεις από παντού, θυμίζοντας το γνωστό «και εσύ βρούτε». Από τη στιγμή που επέλεξε τέτοιο ρόλο, έχει θέσει εαυτόν ηθικά και δημοσιογραφικά, οριστικά, εκτός της οικογένειας της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Τον ευχαριστούμε για τη μέχρι σήμερα συμβολή του. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση Δημοσιογράφων και Εργαζομένων στις 9.30 το βράδυ, με την έγκριση του εκπροσώπου της ΕΣΥΑ. Θεωρώ ότι είναι τίτλος τιμής, εφόσον έχω κατορθώσει να απολυθώ από όλα τα μέσα που δούλεψα, στο τέλος να απολυθώ και από την εφημερίδα που δημιούργησα. Επειδή λοιπόν η έννοια της αξιοπρέπειας, όπως όλες οι έννοιες, είναι υποκειμενική, δηλαδή δεν θυμώνουμε όλοι, δεν αγωνιούμε και δεν παλεύουμε για τις ίδιες ιδέες, δεν φοβόμαστε τα ίδια πράγματα, δεν αγανακτούμε για τους ίδιους λόγους. Γι' αυτό λοιπόν το δέχομαι αυτό που είπε ο Θέμος, ο οποίος για μένα υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, είναι ο λόγος για τον οποίο δέχτηκα να κάνουμε μαζί αυτή την εφημερίδα. Και βέβαια επειδή αισθάνθηκα ότι αυτή η ξεχωριστή προσωπικότητα έπαψε να είναι ξαφνικά ξεχωριστή, είναι ο λόγος που σήμερα αποφάσισα να διαχωρίσω τη θέση μου. Κοιτάξτε, εγώ υπακούω στις αποφάσεις πλειοψηφίας. Τους ευχαριστώ πολύ, με τη διαφορά ότι δεν το λέω για... δεν είναι δηλαδή έπαρση. Απέλυσα εγώ τον εαυτό μου από αυτήν την εφημερίδα και απέσυρα την υπογραφή μου λέγοντας το εξής. Δεν εγκαταλείπω τους συναδέλφους. Ούτε εγκαταλείπω αυτή την εφημερίδα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να συνυπάρχω με τον Θέμο Αναστασιάδη πλέον σε αυτή την εφημερίδα. Όσο υπάρχει ομίχλη στο τοπίο και κυκλοφορεί το όνομά του ότι είναι ο άνθρωπος που έδωσε το DVD. Λέω το εξής. Τρώτε κατά, διότι τόσες μύγες δεν μπορούν να κάνουν λάθος.